Στις 25 Μαρτίου του 2020 καταγράφεται ο πρώτος θάνατος στην Κρήτη από κορονοϊό. Πρόκειται για τον Γερμανό καθηγητή, ο οποίος κηδεύτηκε σε ειδικό χώρο στο νέο κημητήριο Ηρακλείου, ενώ ο τάφος θα παραμείνει κλειστός για 10 χρόνια. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δηλαδή είναι καινούριο και δεν γνωρίζουμε πόσο ζει ο ιός ακόμα και μέσα σε ένα φέρετρο. Πρέπει να φοράς ειδική στολή, ειδικές μάσκες, δεν μπορείς να έχεις καμία επαφή το σώμα σου με το φέρετρο, το οποίο ξαναλέω είναι σφραγισμένο και με εσωτερική επένδυση. Κατάλαβα απευθείας ότι το θέμα είναι σοβαρό. Δηλαδή όταν σου λέει ότι αυτός ο ιός ίσως να ζει 10 χρόνια μέσα στον τάφο, γι' αυτό και δεν ανοίγουμε νωρίτερα, προφανώς είναι κάτι σοβαρό. Στις πρωτόγνωρες συνθήκες ταφής των νεκρών από κορονοϊό, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται, αναφέρονται οι διοκτήτες γραφείων τελετών, οι οποίοι την ίδια ώρα περιγράφουν τους κινδύνους που ελοχεύουν από νεκρούς με κορονοϊό που δεν είχαν εξεταστεί πριν καταλήξουν στα σπίτια τους. Αυτό καλή μου δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος ήταν στο σπίτι, είχε κάποιες παθήσεις, στις οποίες έρθει ο γιατρός, ο θεράπων και διαπιστώνει το θάνατο. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός, αν την ημέρα εκείνη ή την προηγούμενη είχε κάποιο μέλος της οικογένειάς του COVID και τον κόλλησε και πέθανε από COVID, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Άρα αυτό σας ανησυχεί το γεγονός. Βέβαια μας ανησυχεί. Όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς να έχει νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο, δεν ξέρουμε αν έχει πεθάνει όντως από κάτι άλλο ή από COVID-19, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, ο οποίος αναφέρεται στους κινδύνους που ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία με σωρούς ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί. Όταν ένας ηλικιωμένος πάσχει από COVID, έχει ήπια συμπτώματα και δεν το αντιλαμβάνεται ούτε ο ίδιος και έχοντας ραγδαία εξέλιξη, καταλήγει σπίτι του έχοντας υποκείμενα νοσήματα, οι συγγενείς θα φωνάξουν το θεράποτα γιατρό να υπογράψει ένα πιστοποιητικό θανάτου. Αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τεστ, δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι COVID. Εκεί αντιλαμβάνεστε τι κίνδυνος υπάρχει στη δημόσια υγεία, εάν έχουμε ένα περιστατικό COVID που δεν έχει διαγνωστεί ως τέτοιο. Με φόντο τους παραπάνω προβληματισμούς, ο κύριος Λέων προτείνει να γίνεται τουλάχιστον ένα rapid test σε κάθε σωρό. Υπάρχουν και άλλα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Ούτε να προστατεύσουμε την οικογένεια παραπάνω από αυτό. Φόβος υπάρχει. Γιατί σας εξηγώ, πάω σε ένα σπίτι να παραλάβω μια σωρό. Μου λέει ο γιατρός και η οικογένεια ότι είχε αυτό. Αν είχε κάτι άλλο, εγώ δεν το γνωρίζω. Από τα περιστατικά που παίρναμε από τα νοσοκομεία είναι λεγμένα, ξέρουμε ότι είναι αυτό. Και προχωράμε κανονικά. Αν είναι COVID, γίνεται η διαδικασία που γίνεται με τον COVID. Αν είναι φυσιολογικός θάνατος, κάνουμε τη διαδικασία που γίνεται στις τελετές κανονικά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το 51% των θανάτων πολιτών από COVID καταγράφεται εκτός ΜΕΘ, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη πριν από 1,5 μήνα. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν είναι μικρός. Αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν στα χωράφια, στο σπίτι δεν μας προέκυψε. Μήπως είναι κάτι άλλο. Μήπως εδώ πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που καταγράφουμε τους θανάτους. Απάντηση δεν έχω να σας δώσω σε αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι και το πρόβλημα, ξέρετε, το να μην ξέρουμε. Συγκλονιστικές ήταν και οι πτυχές μιας τραγικής ιστορίας πριν λίγους μήνες. Το ναυάγιο με μετανάστες με δύο ανήλικα αγόρια από το Αφγανιστάν και μία ακόμη γυναίκα που πνίγηκε, η οποία ετάφησε με τον τρόπο που ορίζει το πρωτόκολλο για ύποπτα κρούσματα κορονοϊού. Η μητέρα εξετάστηκε για τον ιό και βρέθηκε και αυτή θετική. Οπότε αυτό ήταν ένας παραπάνω λόγος να εξακολουθήσουμε να λειτουργούμε με βάση το πρωτόκολλο μας για τον COVID.